Κύριε Υπουργέ, ήρθα πιο κοντά σας. Μήπως και τώρα σας πείσω να μου απαντήσετε. Διότι σας ρώτησα στις 31 Ιουλίου τι θα κάνετε για το πόρισμα που κρύβεται ακόμα αυτή την ώρα ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, ο οποίος συνέγραψε πόρισμα με το οποίο λέει ότι καλώς σας παρακολουθούσε η ΕΕΠ και ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί η ΕΕΠ ετέθη, αυτή ήταν από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 2019, εμείς δεν ήμασταν στη Βουλή τότε, αλλά ασκούσαμε αντιπολίτευση και έξω από τη Βουλή. Μία από τις πρώτες ενέργειες λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη ήταν να θέσει την ΕΕΠ υπό τον έλεγχό του, υπό τον έλεγχο του ανιψιού του, του κυρίου Δημητριάδη, και να διορίσει τον κύριο Κοντολέον ή Κοντολέοντα, γνωστό για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας, νομίζω και στο Ισραήλ. Νομίζω, θα μου το επιβεβαιώσετε αν μου απαντήσετε ποτέ. Να τον διορίσει λοιπόν διοικητή της ΕΕΠ. Ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης είναι και πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας. Και αυτή την ώρα βγάζει και λόγο στην παλιά Βουλή, γιατί σήμερα είναι η ημέρα της δικαιοσύνης, είναι του Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Είναι σε αργία τα δικαστήρια που τα έχετε διαλύσει ούτως ή άλλως, και όσοι πιστεύουμε στο δίκαιο τοποθετούμαστε για τη δικαιοσύνη, και όσοι εμπέζουν τη δικαστική λειτουργία και ανεξαρτησία βγάζουν λόγους την ίδια ώρα που δεν εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους και τα παραβιάζουν. Κύριε Χατζηδάκη, ήρθα πιο κοντά σας και σας ρωτάω τι κάνατε για το γεγονός ότι σας παρακολουθούσε ως εν ενεργεία υπουργό την ώρα που εμπλεκόσασταν σε αποκρατικοποιήσεις, όπως τις ονομάζετε, ιδιωτικοποιήσεις, ξεπούλημα όπως είναι στην πραγματικότητα. Σας παρακολουθούσε η ΕΕΠ, σας παρακολουθούσε ο Πρωθυπουργός, σας παρακολουθούσε ο ανιψιός και ο εκλεκτός του Πρωθυπουργού. Τι κάνατε γι' αυτό? Μετά από αυτή σας την παρακολούθηση, αναλάβατε και άλλο χαρτοφυλάκιο, σήμερα το πρώτο τη τάξη χαρτοφυλάκιο, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ δεν έχει διαλευκανθεί γιατί σας παρακολουθούσανε, και εσείς φαίνεται ότι ποιείτε την Ίσαν. Αυτή είναι η αρχαία έκφραση για το «κάνετε την πάπια». Για το γεγονός ότι σας παρακολουθούσαν. Και για το γεγονός ότι λέει η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι καλώς σας παρακολουθούσαν. Σας λέει δηλαδή δημόσια, και ήρθε ένας άλλος παρακολουθούμενος, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, και είπε «η δικαιοσύνη μίλησε». Ο παρακολουθούμενος εκείνος είναι παρακολουθούμενος μόνο από το Predator, δεν είναι από την ΕΕΠ. Και λέει δημόσια, δεν με πειράζει εμένα να με παρακολουθούν. Σαν να λέει, τι με πειράζει να είμαι μαριονέτα εκβιαζόμενος. Η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριε Χατζηδάκη, λέει για εσάς σήμερα ότι αποτελέσατε, και προφανώς εξακολουθείτε να αποτελείτε αφού έχετε δημόσιο χαρτοφυλάκιο και μάλιστα τόσο υψηλό και τόσο σοβαρό και υπογράφετε συμβάσεις σαν αυτή που φέρνετε σήμερα, ότι αποτελείτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και για το δημόσιο συμφέρον. Και έρχεστε εδώ, είστε σε δύσκολη θέση, το καταλαβαίνω. Γιατί υπολογίσατε ότι άμα πείτε είμαι αναρμόδιος να απαντήσω στην κυρία Κωνσταντοπούλου, και ερχόσασταν σήμερα που ξέρατε ότι εγώ θα πάω στην Αλεξανδρούπολη και στον Εύρο. Πείτε το στον κύριο Μητσοτάκη βέβαια, γιατί θα είναι και αυτός εκεί να κανονίσει την πορεία του και το που θα βρίσκεται, γιατί ξέρω ότι με αποφεύγει όπως ο διάολος στο λιβάνι.
Καλημέρα σας. Περάστε. Καλώ, συνεχίστε. Κοπιάστε, είναι δύο μόνο οι βουλευτές σας, οπότε ελάτε να... Να απευθύνεστε στο σώμα, κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ. Ελάτε να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός. Είμαστε φαν μου. Είστε φαν μου, πολύ ωραία. Να πείτε στον κύριο Χατζηδάκη, με αυτή σας την ιδιότητα, ότι πρέπει και να μου απαντήσει. Διότι τον έχω ρωτήσει... Δεν πήγε, μιλούσε με τον κύριο Ταχιάο. Αποφεύγει να πλησιάσει τον κύριο Χατζηδάκη, ίσως διότι υπάρχει αυτό το πόρισμα της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και ίσως διότι παραμένει σκοτεινό τελικά. Γιατί ο κύριος Χατζηδάκης πήγε την Νίσαν και γιατί ο κύριος Χατζηδάκης δήλωσε αναρμόδιος για τον εαυτό του. Εγώ θέλω να σας το ξεκαθαρίσω και να το ξεκαθαρίσω και στον κύριο Μητσοτάκη και να τον πάρετε και ένα τηλέφωνο να του το πείτε. Προχτές ήρθε και έφυγε για να μην χρειαστεί να αντιπαρατεθεί ούτε και για να απαντήσει. Γιατί τον ρώτησα για τις υποκλοπές και τα Τέμπη. Και έφυγε, έγινε λαγός. Ελπίζω μην φύγετε κι εσείς. Χαίρομαι όμως... Α, το σκέφτεστε. Το σκέφτεστε. Α, δούμε. Πρέπει λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, να απαντήσετε. Γιατί πέραν της θυμηδίας και πέραν της δικής σας αμηχανίας, το να παρακολουθείτε εν ενεργεία υπουργός και να παραμένει εν ενεργεία υπουργός είναι η μεγαλύτερη παραβίαση των όρων της δημοκρατίας και των κανόνων της δημοκρατικής λειτουργίας. Μιλάμε για το ελληνικό Watergate, το οποίο ό,τι και να κάνετε... Αποκλείεται εμείς να το αφήσουμε αδιερεύνητο. Ό,τι και να κάνετε, αποκλείεται να σας αφήσουμε να εμφανίζεστε εδώ και να παριστάνετε ότι δεν τρέχει τίποτε. Πώς επιχειρήσατε, έκανα παρέμβαση και σας έδωσα άλλη μία ευκαιρία να τοποθετηθείτε και να απαντήσετε και να απολογηθείτε και να λογοδοτήσετε στον ελληνικό λαό, στην ελληνική κοινωνία. Τι έχετε κάνει για την παρακολούθησή σας και για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Και ήρθατε και σας επεσήμανα ότι έχετε να φανείτε στη Βουλή από τις 31 Ιουλίου, κύριε Χατζηδάκη. Από τις 31 Ιουλίου, κύριε Χατζηδάκη. Δηλαδή, 64 ημέρες. Είναι η 64η ημέρα σήμερα που εμφανιστήκατε. Θεωρείτε ότι μπορεί στα σοβαρά αυτά που είπατε, ότι δηλαδή νομίζατε ότι η Βουλή είναι κλειστή τον Αύγουστο, θεωρείτε ότι στα σοβαρά αυτά αποτελούν απάντηση στο γεγονός ότι προφανώς κάτι φοβάστε. Προφανώς δεν είστε ελεύθερος στην άσκηση των καθηκόντων σας και προφανώς έρχεστε μόνον εκεί όπου πάνε τα πράγματα στο μη παρέκει και σας ζητάνε να έρθετε για να νομιμοποιήσετε κάποια πράξη όπως αυτή που συζητάμε σήμερα για την παραχώρηση της Αττικής Οδού. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, κύριε Χατζηδάκη, ότι δεν είναι ιδιωτική σας υπόθεση η παρακολούθηση του τηλεφώνου σας ως εν ενεργεία υπουργού. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι δεν είναι η προσωπική σας ζωή. Πέραν του ότι προφανώς παρακολουθεί το και η προσωπική σας ζωή. Και το να είναι, το να λέτε όποιος ενδιαφέρεται τόσο πολύ για μένα τον ευχαριστώ, είναι μεγίστη προσβολή. Γιατί εσείς που παριστάνετε τους φιλελεύθερους και εσείς προσωπικά που κάνατε μαθήματα πριν από λίγο φιλελευθερισμού, θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, αλλά και το δικαίωμα στο απόρριτο των επικοινωνιών, είναι θεμελιώδη δικαιώματα σε μια πραγματική δημοκρατία με ουσιαστικές ατομικές ελευθερίες. Εσείς το περιφρονείτε και μας κάνετε τους φιλελεύθερους, αλλά πολύ περισσότερο η ανεξαρτησία και το ανεπηρέαστο των κυβερνητικών προσώπων όταν ασκούν τα καθήκοντά τους είναι όρος της δημοκρατίας, κύριε Χατζηδάκη. Και εσείς προδήλως δεν είστε ανεξάρτητος.
Δεν είστε ανεξάρτητος. Ή πρέπει να παραιτηθείτε ή πρέπει να κάνετε ενέργειες λογοδοσίας και δημοσιοποίησης του τι ακριβώς έχει συμβεί. Απορώ πραγματικά με ποιο θράσος έρχεστε να πείτε ότι έχετε ξεπουλήσει 11 στοιχεία του ενεργητικού του ελληνικού δημοσίου από το 2023, δηλαδή σε λιγότερο από το Μάιο του 2023, από τον Ιούνιο του 2023, σε λιγότερο από 1,5 χρόνο. Απορώ πώς έρχεστε να μας πείτε ότι αυτό είναι επιτυχία και την ίδια ώρα επικαλείστε τα πεπραγμένα σας στην Ολυμπιακή. Μα αλήθεια, νομίζετε ότι έχει ξεχάσει ο κόσμος τι έγινε με την Ολυμπιακή ή ότι δεν καταλάβαμε πως καταφέρατε να μην υπάρχει δημόσιος αερομεταφορέας. Ενώ αυτή τη στιγμή το μονοπόλιο που υπάρχει από την Aegean κάνει χρήση και εκτελεί τις πτήσεις της Ολυμπιακής ακόμα και σήμερα. Να θυμίσω πολύ γρήγορα, εγώ τότε ήμουν εν ενεργεία δικηγόρος και υπερασπίστηκα κάποιον που είπε δεν θα περάσει αυτή η απάτη. Άλλο που δεν το εννοούσε. Να θυμίσω πολύ γρήγορα τι κάνατε, κύριε Χατζηδάκη, ως υπουργός επικυβέρνησης Κώστα Καραμανλή, όχι των Τεμπών, του άλλου. Πουλήσατε τις μετοχές του ΟΤΕ, κάνοντας δημόσιες δηλώσεις ότι αυτές δεν θα μεταβιβαστούν περαιτέρω. Τις πουλήσατε στον Μακαρίτη Βγενόπουλο. Και ξαναπουλήσατε και ξαναπουλήσατε και ξαναπουλήσατε, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα επιτρέψετε περαιτέρω μεταβίβαση. Και μετά επιτρέψατε περαιτέρω μεταβίβαση. Τα θυμάστε? Και ο Βγενόπουλος, τα ανακαλείτε? Και ο Βγενόπουλος πούλησε πού? Στην Deutsche Telekom. Αποκρατικοποίηση είναι αυτό? Είναι ιδιωτική η Deutsche Telekom? Όχι βέβαια. Είναι κρατική επιχείρηση ενός άλλου κράτους, της Γερμανίας. Επιτρέψατε να δοθούν οι τηλεπικοινωνίες λοιπόν της χώρας σε ένα άλλο κράτος, το γερμανικό, και ο Βγενόπουλος έβγαλε, αν θυμάμαι καλά, μπορούμε να ανατρέξουμε, το κάνω έτσι λίγο και για να ερευνήσουν οι πολίτες, αν θυμάμαι καλά, από αυτή τη μεταβίβαση έβγαλε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ κέρδος. Τα θυμάστε? Και μετά του πουλήσατε την Ολυμπιακή, αν θυμάμαι καλά, 195 εκατομμύρια ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, το μπορεί να είναι συν πλην. Δηλαδή, κύριε Χατζηδάκη, χαρίσατε την Ολυμπιακή στο Βγενόπουλο, αφού εκείνος μπόρεσε, αγοράζοντας και πουλώντας τις μετοχές του ΟΤΕ, να πάρει την Ολυμπιακή χωρίς να βάλει το χέρι στην τσέπη. Αυτά είναι υγιής οικονομική πολιτική? Θα μας προκαλέσετε κι άλλο που έρχεστε σήμερα το 2024 που έχει κλείσει η Ολυμπιακή να μας πείτε ότι δεν εκτιμάμε τις καλές αποκρατικοποιήσεις που κάνατε? Τη ΔΕΗ, κύριε Χατζηδάκη, 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ πουλήσατε το μετοχικό πακέτο το οποίο διαθέσατε. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρόνο κατά τον οποίο η τόκη που πληρώνει η χώρα ετησίως για το χρέος που εσείς τη φορτώσατε ήταν 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πουλήσατε δηλαδή
την εθνική επιχείρηση, τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, την παραδώσατε για 2,1 δισεκατομμύρια και αποστερήσατε από τον ελληνικό λαό αυτό το εργαλείο στρατηγικής σημασίας, όπως έχετε αποστερήσει και όλα τα εργαλεία στρατηγικής σημασίας, και εσείς και οι προηγούμενοι και οι παραπροηγούμενοι και όλοι μαζί. Και αυτό το ποσό εκείνη την περίοδο, τώρα είναι ακόμα πιο πολλά, δεν εξαρκούσε παρά μόνο για το 1/3 των ετήσιων τόκων του χρέους που εσείς φορτώσατε τον κόσμο, που μπορούσατε και μπορείτε να το αποκηρύξετε και δεν το κάνετε, ακριβώς γιατί είστε οι ίδιοι εκτεθειμένοι. Αυτά λοιπόν δεν είναι καθόλου τα δείγματα μιας υγιούς οικονομικής πολιτικής, όπως δεν είναι το ξεπούλημα των αεροδρομίων, των σιδηροδρόμων, των λιμανιών, όλων εκείνων που είναι στρατηγικά εργαλεία της χώρας και τα οποία των οδών και τα οποία τα παραδίδεται. Και εν αντιθέσει με άλλους, εγώ μπορώ να σας τα λέω αυτά κατά πρόσωπο και να σας ζητάω λογοδοσία, γιατί εγώ αντιτάχθηκα σε όλες αυτές τις πολιτικές όπου και αν βρισκόμουν και από αυτήν εδώ επάνω τη θέση και κατέβηκα από αυτή τη θέση, ενώ εσείς φαίνεται ότι ακόμη και από τη θέση του παρακολουθούμενου και στοχοποιούμενου προσώπου που παραβιάζονται τα βασικά στοιχεία του πυρήνα της δραστηριότητάς του, είστε ταγμένος να υπηρετείτε συμφέροντα ξένα προς το δημόσιο συμφέρον πράγματι, ξένα προς το κοινωνικό συμφέρον πράγματι, ξένα και αντίθετα προς το οικονομικό συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας. Και επειδή είπατε μήπως νομίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί ανόητοι που θα υπογράφανε μια σύμβαση συμφέρουσα για τον ελληνικό λαό, θα ήθελα να σας απαντήσω ότι μάλλον εσείς νομίζετε ότι υπάρχουν πολλοί ανόητοι που δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ότι είστε ένας υπουργός έντρομος, υποχείριος, παρακολουθούμενος, που υπογράφετε συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες. Αυτή τη σύμβαση παρεμπιπτόντως είδα σας τη δακτυλογραφήσανε, γιατί μας είχατε συνηθίσει σε συμβάσεις στο γόνατο γραμμένες με χειρόγραφο και το όνομά σας και τον τίτλο σας, όπως αυτή που υπογράψατε με την Aegean στις αρχές του χρόνου 4 Γενάρη και εμφανίσατε ότι είναι προς το συμφέρον και αυτό της Ελλάδας και των πολιτών να χαρίσετε κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην Aegean. Όλα αυτά είναι προς το συμφέρον μας. Όπως λέει και ένα τραγούδι Georgia, είναι για το καλό μας. Λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, κυρώνεται, λέτε, η σύμβαση με την εξαίρεση των παραρτημάτων της. Πώς κυρώνεται ακριβώς μια σύμβαση με την εξαίρεση των παραρτημάτων? Θα μας το εξηγήσει μάλλον ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Κοντολέων. Κυρώνεται μια σύμβαση με την οποία για άλλη μια φορά εσείς κάνετε business για λογαριασμό ιδιωτικών συμφερόντων, δεν έχετε λογοδοτήσει. Ξέρετε, μία από τις βασικές παραμέτρους που ορίζουν το δημόσιο χρέος και το υγιές δημόσιο χρέος, αλλά και ορίζουν το απεχθές δημόσιο χρέος,
έχει να κάνει με το αν εφαρμόζονται οι κανόνες της ακεραιότητας και της διαφάνειας της κυβερνητικής δράσης. Όταν το χρέος παράγεται και η πράξη παράγεται από ενέργειες διαφθοράς, τότε πρόκειται για χρέος το οποίο δεν νομιμοποιείστε να φορτώνετε στη χώρα και στους πολίτες. Και θα κλείσω με μία ερώτηση και παρότρινση. Γιατί μας είπατε ότι είναι και υγιές το τραπεζικό σύστημα, αυτό στο οποίο διορίζεται πρώην στελέχη, πρώην βουλευτές σας και από το οποίο αντλείτε κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, και επιχαίρετε που τα έχετε όλα τόσο καλά καμωμένα. Έχετε μισό δισεκατομμύριο ευρώ χρέη. Θα τα πληρώσετε? Είναι κομμάτι της στρατηγικής της εξυγίανσής σας? Βλέπω ότι τώρα κατσουφιάσατε. Ήσασταν πιο χαμογελαστός προηγουμένως. Η πλεύση ελευθερίας είναι εδώ για να ξέρουν οι πάντες και εσείς ότι δεν μπορείτε να κάνετε πλάκα σε βάρος του ελληνικού λαού και του δημοσίου συμφέροντος, για να ξέρουν οι πάντες και εσείς, κύριε Χατζηδάκη, ότι υπάρχει αντιπολίτευση που υπερασπίζεται και θα υπερασπίζεται τους πολίτες, το δημόσιο συμφέρον, την κοινωνία, τη νέα γενιά. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε την κυρία Πρόεδρο. Έχει ζητήσει το λόγο μια παρέμβαση ο κύριος Καναθανασόπουλος. Παρακαλώ.